Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Κότα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα συζήτησης, νομίζω, και σήμερα στη Δυτική Μακεδονία. Όλα όσα έγιναν χθες μεταξύ του κύριου Περιφερειάρχη, του κύριου Κασαπίδη, με τον Δήμαρχο Γρεβενών, τον κύριο Δασταμάνη και πρόεδρο της ΠΕΔ. Είναι ένα θέμα για το οποίο γενικά υπάρχει πάρα πολύ συζήτηση χρόνια τώρα, για το αν πραγματικά ο κάθε νομός παίρνει αυτά που πρέπει από τη Δυτική Μακεδονία, αλλά πρέπει να δούμε και εδώ τι ακριβώς έχει συμβεί τώρα, διότι οι δήμαρχοι από την πλευρά τους δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο παράπονο, μια και τα έργα που είχαν προτείνει για το Αντώνη Στρίτσης, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχει ικανοποιηθεί. Από την άλλη όμως, βλέποντας το πρόγραμμα του Αντώνη Στρίτσης Περιφέρειας, βλέπουμε έργα που έχουν μπει μόνο για δήμους της Κοζάνης και της Φλόρινας. Εδώ τίθενται ερωτήματα. Είχαμε προτάσεις και δεν μπήκαν? Δεν είχαμε καθόλου προτάσεις? Τι έχει συμβεί εδώ, κύριε Κότα? Η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμα Αντώνη Στρίτσης είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αντικατέστησε κυρίως το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Πολλά έργα που ήταν ενταγμένα εκεί έχουν ενταχθεί στο Αντώνη Στρίτσης. Έχει γίνει μια προετοιμασία από του ΣΟΤΑ Β και Α βαθμού, δηλαδή από περιφέρειες και από δήμους. Όπως είπατε ακριβώς, ο Δήμος Καστοριάς κατέθεσε έργα, προτάσεις έργων αξίας 22 εκατομμυρίων, αν δεν κάνω λάθος, το πλαφόν το ξεπέρασε στο 60% και έχει εντάξει έργα 12 εκατομμύριων. Ναι. Ωστόσο, η περιφέρεια και αυτή προετοίμασε κάποιες δικές της προτάσεις. Μισό λεπτά, και εδώ είναι το ζητούμενο τώρα. Οι προτάσεις αυτές της περιφέρειας έγιναν μετά από προτάσεις των αντιπεριφερειαρχών, παραδείγματος χάρη? Έγινε από μόνοι τους, αποφάσισαν πέντε πράγματα? Ζητήθηκε, για να πούμε και αυτό, από τους αντιπεριφερειάρχες να καταθέσουν προτάσεις? Τι γνωρίζουμε για όλα αυτά? Αυτό δεν το γνωρίζω. Πάντως σίγουρα βαραίνει την περιφερειακή αρχή αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα με έργα 30 εκατομμυρίων και ευρώ, όπου δεν υπάρχει ούτε ένα σέντ για τους δήμους της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς και Γρεβενών. Ακόμη και η Ορδαία είναι έξω, όπως ακριβώς είπατε, αλλά τουλάχιστον εκεί πέρα υπάρχει ένα... Ναι, ονοματίσαμε τα πέντε έργα που συμπληρώνουν αυτά τα 30 εκατομμύρια. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια δέσμευση του Περιφερειάρχη. Όταν συζητιόταν το θέμα του σχέδιου δίκαιης, παύλα άδικης μετάβασης για το Λιγνίτι, όπου η Καστοριά και τα Γρεβενά έμεναν έξω από πάρα πολλές τέτοιου είδους χρηματοδοτήσεις και από τον τοπικό πόρο λοιπόν, η υπόσχεσή του ήταν ότι θα βρεθούν άλλα προγράμματα τα οποία θα τρέξουν κυρίως για Καστοριά και Γρεβενά για να καλύψουν αυτή την αδικία. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν που καταφανέστατα έγινε χθες και ήταν ξεκάθαρο είναι να δούμε τον Περιφερειάρχη να προτείνει τουλάχιστον σε ένα πρόγραμμα τόσο μεγάλο ούτε ένα έργο για αυτές τις δύο περιφερειακές ενότητες. Το θέμα, επαναλαμβάνω όμως, είναι. Μισό λεπτάκι. Το θέμα είναι όμως, προτείναμε εμείς και μας τα απέρριψαν και δεν τα έβαλαν μέσα, αυτό, ή δεν προτείναμε τίποτα? Αυτό δεν το γνωρίζω. Αυτό είναι όμως μια πολύ... Αντιπεριφερειάρχης, περιφερειακή σύμβουλη της... Με την ευκαιρία που το λέτε, έχουμε επικοινωνήσει με τον κύριο Σαββόπουλο. Του θέσαμε, γιατί πριν λίγο μίλησε και η κυρία Κοζατσάνη, η οποία είπε και η ίδια στην αντίστοιχη ερώτηση, ψάχνει να δει και η κυρία Κοζατσάνη αν είχαμε καταθέσει ως Καστοριά, ως αντιπεριφέρεια, κάποια πρόταση. Αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Αφορά την περιφερειακή δίκη. Νομίζει πάντως πως δεν καταθέσαμε. Η κυρία Κοζατσάνη με τα πρώτα που μας λέει είναι ότι μάλλον δεν καταθέσαμε. Δεν γνωρίζω. Το θέμα είναι αν μας ζητήθηκε από την άλλη. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν σίγουρα ανάγκες στην περιοχή. Υπάρχουν αρδευτικά, υπάρχουν παράλληλα έργα, αναδασμού, υπάρχουν χίλια δυο. Άμα θέλουμε να κάνουμε χίλια πράγματα, κάνουμε. Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι η υπόθεση βαραίνει πρωτίστως στον επικεφαλή, τον Περιφερειάρχη, που δείχνει για μια ακόμη φορά ότι δυστυχώς οι περιφερειακές ενότητες στην περιφέρεια μας είναι δύο ταχυτήτων, και φάνηκε καθαρά χθες από τον ομοειδεάτη του, να το τονίσω αυτό, κύριο Δασταμάνη, ο οποίος διετέλεσε αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών, περιφερειακή διοίκηση Δακή και δύο τετραετίες τώρα δήμαρχος Γρεβενών, και δεν φοβήθηκε να συγκρουστεί
και με τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, λέγοντας του μάλιστα ότι δεν σηκώνει και τηλέφωνα. Οι πληροφορίες μου λένε ότι και στ' άλλος δημάρχος δεν σηκώνει τηλέφωνα, βέβαια. Τώρα, η αλήθεια είναι αυτή. Να πούμε το εξής. Κύριε Κοντά, είστε μέλος της αντιπολίτευσης. Από τη δική σας παράταση του κυρίου Καρυπίδη, ποιος συμμετέχει στην Οικονομική Επιτροπή? Συμμετέχει η κυρία Καρυπίδου και ο κύριος Κάτανας. Ψήφισαν τα συγκεκριμένα έργα το Φεβρουάριο, νομίζω, πέρασαν αυτά. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες. Το λέω αυτό γιατί εάν από τη δική σας παράταξη και τότε, γιατί σήμερα το συζητάμε με αφορμή εκείνη, αλλά τα δικά σας μέλη του δικού σας συνδυασμού τόνισαν στην Οικονομική Επιτροπή όταν περνούσαν αυτά τα έργα, τα πέντε τα συγκεκριμένα, τα οποία έγινε και όλος ο ντόρος, που δεν υπάρχει Καστοριά μέσα και Γρεβενά. Τόνισαν τότε την αδικία και είπαν όχι, δεν τα ψηφίζουμε αν δεν βάλετε μέσα Καστοριά και τα λοιπά και Γρεβενά. Η Οικονομική Επιτροπή λειτουργεί κάπως διαφορετικά από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν τέθηκε θέμα συζήτησης ποια έργα είναι και τι αφορά τον κάθε νομό. Σίγουρα. Δεν γνωρίζω βέβαια τι έγινε ακριβώς στην Πρέπει να μάθουμε τι ψήφισαν και τα δικά σας μέλη. Αλλά περνούν ως έργα και φυσικά. Ναι, υπάρχει. Συνήθως και ομόφωνα. Αλλά τέλος πάντων δεν τέθηκε θέμα συζήτησης και δεν έγινε μόνο και γνωστό. Η πρώτη φορά. Άρα πέρασαν ομόφωνα και με την ψήφο και των δικών σας ανθρώπων. Δεν το γνωρίζω καθόλου αυτό. Είπατε ότι περνούν συνήθως ομόφωνα. Συνήθως έργα που αφορούν την ανάπτυξη της περιφέρειας και περνάνε συνήθως ένα-ένα, δηλαδή για αυτό, για το άλλο και το παραπέρα, δεν υπάρχει αντίδραση. Από εκεί και πέρα το γενικότερο πολιτικό θέμα. Να ρωτήσω το εξής, κύριε Κότα, αν ήσταν εσείς στην Οικονομική Επιτροπή, θα το περνούσατε αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν και θέματα τα οποία περνά στην Οικονομική Επιτροπή μεμονωμένα. Δεν γνωρίζει ο άλλος το σύνολό του τι έχει γίνει. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, διότι αν γνώριζα ότι υπάρχει αυτή η αδικία, με τίποτα. Αν όμως έρθει ένα έργο και μετά ένα άλλο και μετά ένα άλλο και δεν γνωρίζουμε ακριβώς από πού προέρχεται και τι αδικία υπήρξε πάνω σε αυτό το θέμα, δεν μπορεί κάποιος να προβλέψει ακριβώς τι γίνεται. Αλλά χθες και μάλιστα με περηφάνεια. Ξέρετε, σας τα ρωτάω όλα αυτά για να. Σας το ρωτάω όλα αυτά για να το πω και αυτό λίγο. Γιατί το ρωτάω αυτό? Γιατί μπορεί κάποιος να σας πει, να ορίστε, βρήκατε την ευκαιρία, κύριε Κότα, να κάνετε τώρα την αντιπολίτευση. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι υπεύθυνος για όσα γίνονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στην Οικονομική Επιτροπή σας είπα πώς συζητιούνται τα θέματα. Συνήθως έχουν 80-90 θέματα, εντάχει ένα-ένα τα έργα περνούν. Πολλές φορές δεν γνωρίζει κανένας και από πού και πώς έχει γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Γνώστες αυτής της κατάστασης γίναμε όλοι προχθές από το δελτίο τύπου που έστειλε ο Περιφερειάρχης. Για τα πέντε συγκεκριμένα έργα. Για τα πέντε έργα και το θέμα ανοίχθηκε χθες και από τον κύριο Δασταμάνη, αλλά και από τους επικεφαλείς αντιπολίτευσης και την κυρία Ζεμπιλιάδου και τον κύριο Καρυπίδη. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι ήταν πολύ έντονο και ξεκάθαρο αυτό που έγινε με τον κύριο Δασταμάνη και φάνηκε καθαρά το τι συμβαίνει μέσα στην περιφέρειά μας και το πώς λειτουργεί η Περιφερειακή Αρχή Κασαπίδη. Μάλιστα. Δηλαδή, συντάζεστε με αυτό που είπε κυρίως ο κύριος Δασταμάνης, ότι δεν έχει περιφερειακή συνείδηση ο Περιφερειάρχης? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό φάνηκε καθαρά και από τις διεργασίες του ΣΔΑΜ, του Σχέδιου Δίκαιης Μετάβασης. Ενώ υπήρχαν θέματα σοβαρά, η Περιφερειακή Αρχή δεν ήθελε με τίποτα να γράψει ακόμη και τη λέξη «απορρίπτουμε το Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης και προτείνουμε αυτό». Δεν θέλει να σπάσει αυγά με την κεντρική κυβέρνηση και τις αποφάσεις ο Περιφερειάρχης, δεν βάζει καταρχάς τον τόπο μπροστά και από εκεί και πέρα βεβαίως δεν δημιουργεί και μια περιφέρεια δύο ταχυτήτων. Ναι. Με την Κοζάνη και τη Φλόρινα αυτή τη στιγμή λόγω της απολιγνητοποίησης μπροστά και όλους τους άλλους από πίσω. Και με τα ποσοστά επιδότησης και με τα προγράμματα για την ανεργία και την ενεργειακή αναβάθμιση. Πάρα πολλά θέματα προκύπτουν συνεχώς. Και με τις επιδοτήσεις φυσικά των επενδύσεων στην περιοχή, όπου σε κάθε κατηγορία επενδύσεων έχουμε τουλάχιστον ένα 10% διαφορά μεταξύ Καστοριάς, Γρεβενών με την Κοζάνη και τη Φλόρινα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, κύριε Κότα, εσάς, με αυτό να επανέλθω λίγο στο προηγούμενο ερώτημα. Εσάς σας ενδιαφέρει αν όντως η Καστοριά ή ο κύριος Σαββόπουλος ή η κυρία Κοζατσάνη είχαν κάνει ή δεν είχαν κάνει προτάσεις για το Αντώνη Στρίτσης? Έχει μια σημασία αυτό? Το σημαντικό είναι βεβαίως να μάθουμε το τι έχει συμβεί. Και βεβαίως να δούμε γιατί δεν υπάρχουν αντιδράσεις από τους
συμπολιτευόμενους περιφερειακούς συμβούλους, αντιπεριφερειάρχες, όταν υπάρχουν τέτοιου είδους αδικίες. Το είδαμε αυτό και στο σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, το βλέπουμε και τώρα να συνεχίζεται. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και φυσικά οποιοδήποτε έχει να κάνει με την αυτοδιοίκηση πρώτου δευτέρου βαθμού και εμπλέκεται ακόμη και ως βουλευτής με την αδικία που μπορεί να συμβαίνει στην περιφερειακή του Νέα. Το είδαμε αυτό να συμβαίνει με τον βουλευτή Γρεβενών όταν ήρθε σε ευθεία σύγκρουση κάποια στιγμή με τον περιφερειάρχη, λέγοντάς του αυτά ακριβώς τα πράγματα. Ναι, τα Γρεβένα φαίνεται, και το είπαμε και στον κύριο Δασταμάνη σήμερα που τον είχαμε εδώ στην εκπομπή, φαίνεται ότι τα Γρεβένα έχουν ένα θέμα και σε επίπεδο τώρα, όπως είδαμε τον κύριο Δασταμάνη, του Δημάρχου, και σε επίπεδο βουλευτή, έχουν θέματα με τον κύριο Κασαπίδη. Τώρα, εμείς δεν ξέρω αν δεν έχουμε θέματα. Νομίζω ότι όλοι μας θα πρέπει να βάζουμε, το έχω πει πάρα πολλές φορές, τον τόπο μας πάνω από τις κομματικές μας αφετηρίες. Να μην πω ταυτότητες. Όλοι κάπου μπορεί να ψηφίζουμε, όλοι κάτι μπορεί να πιστεύουμε. Αλλά στα αυτοδιοικητικά πρέπει να είναι μπροστά η Καστοριά. Και φυσικά να μην φοβόμαστε και τις συγκρούσεις, διότι οι συγκρούσεις σίγουρα θα σε βγάλουν και κερδισμένο. Το λαϊκό ρητό λέει: καλύτερα να σε φοβούνται παρά να σε λυπούνται. Μάλιστα. Και με αυτό νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Κύριε Κώτα, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Θα δούμε τη συνέχεια πραγματικά, τι συμβαίνει εδώ. Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν και με τον Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κύριο Παναγιώτη Κώτα. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.